Καλημέρα. Πού πάμε? Γραφείο. Έχει παλιές ιστορίες με τη δόξα. Το ξέρω. Έχει πολύ παλιές. Τα παλιά χρόνια δόξα. Να έχετε υπόψη σας ότι η αδελφή Λουκανίδη ήταν παιδιά του Ιδρύματος. Ο Αντώνης Καζοβασίλης ήταν παιδί του Ιδρύματος και ο οποίος έχει και ιδιαίτερες ευαισθησίες για το κέντρο το δικό μας. Ξέρω, το ξέρω. Και τον ευχαριστώ επ' ευκαιρία και εύχομαι ό,τι το καλύτερο για την ομάδα μας. Θέλω... Και εμείς, η διοίκηση της ΠΑΕ, όλη η διοίκηση, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος. Περάστε, παιδιά, μέσα. Νιώθαμε ότι έπρεπε να έρθουμε όπως κάθε Χριστούγεννα, ερχόμαστε εδώ. Να μας δουν τα παιδιά, να φέρουμε τους παίκτες. Γιατί πιστεύουμε ότι το ποδόσφαιρο, αλλά και ο αθλητισμός, αλλά και το ποδόσφαιρο φέρνει κοντά. Τα παιδιά όλα πιστεύω ότι παίζουν ποδόσφαιρο και έχουν ιδάλματα, ποδοσφαιριστές. Τώρα έχουν την ευκαιρία να δουν τους παίκτες, να μιλήσουν με τους παίκτες. Και γενικά, βέβαια δεν αρκεί μόνο αυτό στα παιδιά. Θέλουν να φροντίζουν τον εαυτό τους, να γίνουν καλοί άνθρωποι. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι όλα τα άλλα. Αλλά και το ποδόσφαιρο συνεπάρχει, συμβάλλει σε αυτά τα πράγματα. Δόξα είμαι. Άντε, εντάξει, τότε θα πάρεις δώρα. Νίκο. Το άλλο. Σιγάς. Πώς. Σιγάς. Ναι, τι ομάδα είσαι. Δόξα. Εντάξει, αυτό προγραμματιζόταν εδώ και καιρό για να έρθουμε σε αυτό, να κάνουμε μια τέτοια πράξη. Νομίζω ότι το έχουν ανάγκη όλα τα παιδιά, όχι μόνο αυτά, αλλά και τα όλου του κόσμου. Είναι για μας πολύ σωστή κίνηση να δώσουμε χαρά στα παιδιά αυτά, γιατί βλέπω και στο πρόσωπό τους ότι το δεχτήκαν με μεγάλη χαρά. Αυτό που θέλουμε και εμείς είναι να τα φέρουμε για αυτά, όπως είπε και ο κύριος Διευθυντής και ο κύριος Αντιπρόεδρος εδώ και όλη η διοίκηση γενικά, να τους φέρουμε κοντά στον αθλητισμό αυτό είναι και το να τους έχουμε και κοντά μας κάθε Κυριακή ή Παρακυριακή στο παιχνίδι μας. Είναι μεγάλη μας χαρά να τους βλέπουμε και στο γήπεδο. Και μια κίνηση που δείχνει ότι η δόξα δεν είναι μόνο για τα γήπεδα, αλλά και εκτός γήπεδων. Η δόξα το έχει δείξει εδώ και καιρό ότι όπως είναι και μέσα στο γήπεδο, είναι και έξω από το γήπεδο. Δηλαδή γεμίζει χαρές και μέσα και έξω. Ναι, σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Εδώ μέζησαμε 9 χρόνια. Δίπλα ήταν το κρεβάτι που κοιμόμουν και αυτές τις στιγμές και αυτές τις μέρες σίγουρα δεν αισθάνομαι καλά, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα στη ζωή υπάρχει συνέχεια και τώρα με τα παιδιά εδώ που είμαστε με τους ποδοσφαιριστές μας και όλοι μαζί και το team της ομάδος, ήρθαμε να δώσουμε χαρά σε αυτά τα παιδιά που προσπαθούμε κάθε Κυριακή να τους έχουμε κοντά στο γήπεδο και να μπορέσει όπως και ο κ. Στάκης Λουκανίδης από εδώ που ξεκινήσει και ο Θανάσης, αλλά και εγώ αργότερα. Μακάρι να βγει άλλος ένας κάποιος παίκτης πάλι από εδώ μέσα από το Ίδρυμα. Υπάρχουν και από το Παδραμαϊκό κάποια παιδιά, λέει, μας είπε εδώ. Ναι, ναι, ο Σαϊνίδης, ο Θεολόγος. Θεολόγος, ναι, ναι. Και μακάρι να συνέχεια να βγει και κάποιος άλλος παίκτης. Εγώ θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες όλων μας για το κοινωνικό πρόσωπο που μας δείχνει η δόξα, όχι μόνο σήμερα, αλλά σχεδόν κάθε μέρα. Ο Αντώνης μου παίρνει τηλέφωνο, στείλε παιδιά στο γήπεδο, λοιπόν δωρεάν φυσικά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους στην ομάδα, αλλά και σε όλους τους φιλάθλους της δόξας και σε όλους τους πολίτες, χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε και γρήγορα να ξεπεράσει η πατρίδα μας τα προβλήματα που ζει. Νομίζω ότι η πιο μεγάλη νίκη είναι αυτή. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να συμπαρασταθούμε σε αυτά τα παιδιά αυτές τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων, να τους δώσουμε αγάπη, να τα στηρίξουμε. Να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Διευθυντή και στους όλους τους υπαλλήλους για το μεγάλο έργο που επιτελούν. Είμαστε γονείς και καταλαβαίνουμε. Και εύχομαι όλα αυτά τα παιδιά και ελπίζω ότι θα βγουν έξω στην κοινωνία σε πολύ καλή κατάσταση και θα μπουν μέσα στην κοινωνία και θα λειτουργήσουν όπως πρέπει, όπως κανονικοί άνθρωποι. Γιατί είναι σε μια κρίσιμη ηλικία, ευαίσθητη και καταλαβαίνω πολύ καλά το σπουδαίο έργο που επιτελείτε και σας χαρακτηρίζω συγχαρητήρια. Από την άλλη πλευρά, η δόξα θέλει να δείξει εκτός το αθλητικό της πρόσωπο και το κοινωνικό, γιατί εκπροσωπεί μια πόλη. Και σίγουρα αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλω να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλές γιορτές, υγεία πάνω απ' όλα. Εμείς θα είμαστε σαν ομάδα, θα είμαστε κοντά σε ανθρώπους που χρειάζονται την ανάγκη μας και την υποστήριξή μας.